Γεια χαρά σε όλους, άλλο ένα podcast RSP εδώ με σχόλια αυτή τη φορά για τον αγώνα Ολυμπιακού Λουντογκόρετς που έληξε 1-1 στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Αν και εφόσον σας αρέσει η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι με τα σχόλια περί αθλητικών και όλα τα υπόλοιπα, μπορείτε φυσικά να πατήσετε like, εγγραφή, κοινοποίηση, σχόλιο αλλά και το καμπανάκι για περαιτέρω ειδοποιήσεις. Σας ανεβάζω και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Κακός λοιπόν για μένα ο Ολυμπιακός στον αγώνα αυτόν. Ξεκίνησε με 5-2-2-1 θα έλεγα εγώ. Δηλαδή ξεκινήσανε με τον Τζολάκη τερματοφύλακα, Σισέ, Σεμέδο, Μπα, κεντρικοί οπισθοφύλακες. Αριστερό μπακ Ρεάπτιουκ, δεξί μπακ Λαλά, Καμαρά, Κούντε στα χαφ, Μασούρας, Βαλμπουενά αριστερά και δεξιά αντίστοιχα στα εξτρέμ και περίπτερο μπροστά μόνος του Μίτη ο Χασάν. Στο τρίτο λεπτό οι Μασούρας και Λαλά έκαναν ωραία μπούκα αλλά τελικά δεν μπόρεσαν να απειλήσουν τους Βούλγαρους. Από δεξί μπακ έγινε αριστερό, έξω αριστερά ο Λαλά. Τρομερή φάση αυτή. Πίεζε γενικά ο Ολυμπιακός ψηλά όσο γινόταν. Γενικά να πω ότι δεν είναι αμιλητέα ποσότητα αυτή η Λουντογκόρετς. Έχει ωραία βραζιλιανάκια. Έχει το Βούλγαρο το διεθνή τον Ντεσπότοφ, τον Εξτρέμ. Τον Κύπριο τον Πιέρο Σωτηρίου τον επιθετικό, που τον ήθελε πριν από λίγα χρόνια ο Ολυμπιακός, αλλά δεν μπόρεσε να τον αποκτήσει. Και έχω πει επανειλημμένως ότι ο Χασάν δεν πρέπει να ξεκινάει μόνος του μπροστά. Το τονίζω αυτό, μόνος του μπροστά. Ο Χασάν είναι για να μπαίνει αλλαγή απέναντι σε κλειστές άμυνες, να σου πετάξει κάνα γκολ στις καθυστερήσεις. Τίποτα άλλο. Η αλλαγή είναι μάνα καημένη. Αλλά να σου ξεκινάει από την αρχή, δυστυχώς δεν προσφέρει στην ομάδα. Στο 15 άργησε ο Χασάν να σουτάρει ύστερα από ωραίο κοντρόλ, ξεμαρκάρισμα και συνεργασία με τον Καμαρά. Ο καύσωνας και οι καιρικές συνθήκες γενικά δεν αποτελούν δικαιολογία. Γιατί και 22 παίχτες το ίδιο τραβούσανε, το ίδιο λούκι. Εν πάση περιπτώσει, έκαναν οι παίχτες του Ολυμπιακού κάποια λάθη στις πάσες στην άμυνα και στο κέντρο. Εγώ θα τα χαρακτήριζα πεδαριώδη λάθη. Ευτυχώς δεν είχαν στοιχήσει στο πρώτο ημίχρονο. Στο 33 ο Ντεσπότοφ έχασε ευκαιρία τετ-α-τετ. Έλειπε η σιγουριά και η εμπειρία του Εμβιλά στο κέντρο, θα έλεγα. Χρειαζόταν. Εντάξει, αυτός ο παίχτης και δεν χρειάζεται να πω εγώ τι παίχτης είναι και πόσο σημαντικός είναι για τον Ολυμπιακό. Στο 43 είχε ωραία εκτέλεση φάουλ ο Ντεσπότοφ, λίγο out, έδειξε τις διαθέσεις του. Ο Ρέαπτσιουκ δεν μπορούσε να συνδυαστεί με το Βαλμπουενά λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, όταν βγήκε έξω αριστερά ο Βαλμπουενά και πήγε δεξιά ο Μασούρας. Απέδειξε για άλλη μια φορά ότι κάνει για αθλητής του στίβου ο Ρέαπτσιουκ. Ίσως εκπροσωπούσε επάξια τη Μολδαβία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Εν πάση περιπτώσει. Γενικά ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο ήταν κάκιστος. Στο δεύτερο ξεκίνησε Εμβιλά αντί για Κούντε. Οι γκάφες στην άμυνα του Ολυμπιακού συνεχίστηκαν. Για μένα δεν έπρεπε να βγάλει και τον Κούντε, αλλά τέλος πάντων, γιατί έχει ενέργεια αυτός ο παίχτης, είναι δυνατός. Θα μπορούσε από τότε να βγάζε κεντρικό αμυντικό. Είδα γενικά πολλά τσαφ, πολλές γκάφες εκεί στην άμυνα του Ολυμπιακού και έτσι με απευθείας εκτέλεση του Ντεσπότοφ έγινε το 0-1. Για τη Λουντογκόρετς, στη γωνία του Τζολάκη, ο οποίος την έσπρωξε στα δίχτυα του, την έπνιξε που λέμε. Τώρα οι δημοσιογράφοι λένε πως δεν φταίει ο τερματοφύλακας, εγώ όμως θα πω την αλήθεια και θα πω ότι πιστεύω πως σίγουρα έφταιγε και θα μπορούσε να κάνει καλύτερη απόκρουση. Στο 52 έξω ο Σισέ μέσα ο Ελαραμπή, στο 57 ο Χασάν κεφαλιά μέσα στη μικρή περιοχή, αλλά την έστειλε στα γόνατα του αντιπάλου τερματοφύλακα, καρφωτή κεφαλιά κιόλας. Ο Βαλμπουενά παθιασμένος κλπ. Παράδειγμα προς μίμηση. Στο 64 Λαραμπή έφευγε μόνος του, σπρώχτηκε από αντίπαλό του αμυντικό, αλλά ο διαιτητής είπε παίζεται. Στο 66 ο Μασούρας ευκαιρία, πάνω στον αντίπαλο Μοσιμπάλα και Κόρνερ. Έφαγε κίτρινη κάρτα μέχρι και ο Μαρτίνς, που γενικά είναι κύριος και το ξέρουν ακόμη και αντίπαλοι του εδώ στην Ελλάδα. Τόσο πολύ εκνεύριζε αυτός ο Σκοτσέζος ο διαιτητής, ονόματι Μάγκν. Ίδιο όνομα με ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι αμερικάνικου football. Στο 71 έβγαλε το Βαλμπουενά και πέταξε μέσα Αγκιμπού Καμαρά. Όλοι οι προπονητές άνθρωποι είναι και έχουν μονές. Τζολάκης βασικός, Χασάν βασικός. Εν πάση περιπτώσει, στο 76 ο Χασάν έφαγε αγωνιά στο πρόσωπο, μάτωσε ο άνθρωπος, τίποτα διαιτητής, ούτε καν πέναλτι.
Στο 86 λύτρωσε τον Ολυμπιακό 20χρονος Αγκιμπού Καμαρά με ξερό σούτ με το δεξί. Ισοφάρισε σε 1-1 λοιπόν. Στο 92 ο Τζολάκης έκανε τραγική έξοδο που παραλίγο να κοστίσει. Ευτυχώς σούταρε σε κενή εστία ο αντίπαλος. Στο 93 ο Μαντί Καμαρά δέχτηκε δολοφονική σκαριά που ήταν για μένα κόκκινη Μάρς. Ο διαιτητής όμως έδωσε κίτρινη και κάπως έτσι τελείωσε ο αγώνας. Στον επαναληπτικό πρέπει κάποια από τις δύο ομάδες να κερδίσει. Ο Ολυμπιακός όντως είναι πιο ποιοτικός, ο καλός Ολυμπιακός, αλλά αυτό θα φανεί στο χορτάρι. Οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλύτερες εκεί. Θα δούμε, θα δείξει. Είναι αμφίροπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Αυτά για τώρα. Θα τα λέμε. Ό,τι και να προκύπτει, είτε σε μεταγραφές είτε σε αγώνες. Να είστε όλοι καλά. Χαιρετώ.